σήμερα, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας για την Υγεία, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης προχωράει σε μια ενημερωτική δράση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κόντρα στα ψέματα και τους μύθους του Υπουργείου για τα απογευματινά χειρουργεία. Δεν πρόκειται η πληρωμή των ασθενών απευθείας τρίτη φορά από την τσέπη τους, μια με τα ασφαλιστικά ταμεία, μια με τους φόρους και τώρα απευθείας από την τσέπη τους για τα απογευματινά χειρουργεία, δεν πρόκειται να λύσει τίποτα από αυτά που έχει δημιουργήσει η διαχρονική πολιτική υποστελέχωση των νοσοκομείων. Οι λίστες της αναμονής, οι λίστες αυτές της ντροπής είναι ακριβώς επειδή υπολειτουργούν τα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή μόλις 20 στις 60-70 αίθουσες χειρουργικές στη Θεσσαλονίκη είναι ανενεργία λόγω έλλειψης προσωπικού. Αν ήθελε πραγματικά το Υπουργείο να λύσει τις τεράστιες λίστες, θα έπρεπε να κάνει τις προσλήψεις και να λειτουργήσουν αυτές και άμεσα σε ένα χρόνο θα είχαμε μειώσει η λίστα κατά 15.000 χειρουργεία. Δεν έρχεται να λύσει, δεν είναι ελεύθερη επιλογή. Είναι όμως εκβιασμός όλους τους ασθενείς που έχουν να βάλουν το βαθιά το χέρι στην τσέπη. Άρα, ούτε καν σε όλους δηλαδή δεν δίνεται αυτή η ελεύθερη επιλογή σε πολλά εισαγωγικά. Αλλά ομά τους εκβιάζουν να πληρώσουν τρίτη φορά από την τσέπη τους. Οι λύσεις που ζητούμε σαν υγειονομική, σαν ένωση, σαν σωματεία, είναι οι μαζικές προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη όλων των κενών, είναι τα κίνητρα, οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να έρθουν νέοι γιατροί και υγειονομικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Θα συνεχίσουμε, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Η κάθε έντιμη πράξη είναι να μην συμμετέχει κανένας στα απογευματινά χειρουργεία. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι μέσα από το σωματείο και τους φορείς είναι να ενισχύσουν τις δράσεις μας και να συμμετέχουν και στην απεργία στις 17 Απριλίου, όπου πολλά σωματεία και ομοσπονδίες έχουν πάρει αποφάσεις. Ένα από αυτά τα ζητήματα πρέπει να είναι και η ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας.